Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής, ταξίδι γεύσεων και πάλι μαζί. Σήμερα πάλι φτιάχνουμε συνταγές, ωραίες ιδέες για καθαρά Δευτέρα. Είναι πολύ ωραίες, νηστίσιμες, απίθανες. Επέλεξα πολύ ωραίες συνταγές έτσι για να σας εντυπωσιάσω, αλλά για να εντυπωσιάσετε και εσείς τους φίλους σας όταν θα τους καλέσετε να φάτε μαζί. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα απίθανο ψωμί, λαδένια κυμόλου. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή, ελληνική, που θυμίζει λίγο την πίτσα, αλλά δεν έχει τυρί. Είναι η πιο αρχαία πίτσα χωρίς τυρί που έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα και μέχρι και σήμερα τη φτιάχνουμε. Ξέρω ότι δεν την έχετε δει στην Κύπρο. Ήθελα να τη φτιάξω αυτή τη συνταγή για να ξέρετε κι εσείς αυτά τα μυστικά που είναι απίθανη. Θα την κάνετε κι εσείς, θα τρελαθείτε. Επίσης, θα φτιάξω ένα πολύ ωραίο φαγητό που θυμίζει λίγο τη μαμά μου. Είναι σουπιές με το σπανάχι. Έτσι, για καθαρά Δευτέρα, είναι ένα μαγειρευτό φαγητό απίθανο. Επίσης, συνεχίζομαι. Θα φτιάξουμε ταραμά. Έχω φτιάξει προηγούμενη σεζόν, αλλά θα σας δείξω ξανά αυτόν τον ωραίο ταραμά. Θα πούμε και λίγα μυστικά. Επίσης, έχουμε και το γλυκό της ημέρας. Έχουμε ένα χαλβάσι μυγδαλένιο με σιρόπι πορτοκάλι απίθανο. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Λαδένια, ελληνική παραδοσιακή πίτα ψωμί. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 7 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 50 ml ελαιόλαδο, 250 ml χλιαρό νερό για τη γέμιση, 50 ml ελαιόλαδο, 3-4 ντομάτες μέτριες κομμένες σε λεπτές φέτες, 2-3 κόκκινα κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, 10 με 14 ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι ροδέλα και λίγη ρίγανη και λίγο αλάτι. Για τις σουπιές με το σπανάχι της κατσαρόλας θα χρειαστούμε 1 κιλό σουπιές καθαρισμένες, 100 ml ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 δέσμη φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 2 κοταλάκια της σούπας περτέν ντομάτας, 100 ml ούζο, 200 ml νερό, 1 ζωμό λαχανικό, 6 δέσμες σπανάχι, μισή δέσμη άνηθο ψιλοκοσμένο και αλάτι και πιπέρι. Για τον ταραμά, τον κυπριακό, γιατί έχει διαφορά από το ελληνικό, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ταραμά, τον κόκκινο, 200 γραμμάρια άσπρο ψωμί χωρίς την κόρα, 1 τενεκεδάκι λευκό αναψυκτικό, 1 μικρό κρεμμύδι ξηρό ψιλοκοσμένο, 75 ml ελαιόλαδο, 75 ml λιέλαιο, χυμόνα από ένα μεγάλο φρέσκο λεμόνι, άσπρο πιπέρι αλεσμένο. Και για το χαλβάντο σιμιγδαλένιο με το πορτοκάλι θα χρειαστούμε 220 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι λεπτό, 220 ml λιέλαιο, ξύσμαν από 2 πορτοκάλια, 200 γραμμάρια αμύγδαλο χοντροαλεσμένο και καβουρδισμένο και για το σιρόπι θα χρειαστούμε 500 ml νερό, 300 ml χυμό πορτοκάλι, 500 γραμμάρια ζάχαρη και ένα ξυλάκι κανέλλας. Αυτά είναι τα υλικά μας, υλικά που όλοι τα γνωρίζουμε, δεν είναι δύσκολα, δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε είναι δύσκολα αυτά που φτιάχνει σήμερα ο Σάββας. Πάντα φτιάχνω εύκολες συνταγές για να μπορείτε και εσείς να μαγειρεύετε. Να πούμε λίγο τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Απλώς έχω καθαρίσει τις σουπιές μου. Αν θα πάτε στην ψαραγορά, αν υπάρχουν φρέσκες σουπιές, είναι καθαρισμένες. Να δείξουμε λίγο. Εγώ μένα μ' αρέσει από την οικογένεια μου πάντα που τρώγαμε τις σουπιές με το μελάνι τους. Έχω πει στη ψαραγορά μου να μου φυλάξει το μελάνι, είναι εδώ. Θα σας φτιάξω με το μελάνι. Είναι πολύ πιο ωραίες. Ξέρω ότι κάποιους δεν αρέσει. Αν θέλετε είναι προαιρετικό. Επίσης την κεφαλή πάντα της σουπιάς την έχω καθαρισμένη και την έχω ξεχωριστά. Και αυτή είναι πολύ ωραία, είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Και αν δείτε αυτόν τον τρόπο που θα δείξω εγώ, σου πιέζει με το σπανάχι, θα εντυπωσιαστείτε γιατί θα είναι απίθανες με το σπανάχι. Ωραίο συνδυασμό με το ντομάτο περτέ, με το ούζο, με τον άνηθο και το σπανάχι είναι πολύ ωραίο. Είναι η σάτσα δένει και κάνει πολύ ωραίο, εξαιρετικό το φαγητό μας. Επίσης, ο ταραμάς, ο διαφορετικός ο ταραμάς της Κύπρου με τον ελληνικό. Εμείς έχουμε αυτόν τον ταραμά, τον κόκκινο τον ταραμά, να τον δείξουμε λίγο. Ο κόκκινος ο ταραμάς, όπως βλέπετε εδώ, είναι χρωματισμένος, είναι κόκκινος, ενώ στην Ελλάδα είναι ο λευκός. Σίγουρα ο παραδοσιακός ταραμάς, ο γνωστός σε όλους μας, είναι λευκός ταραμάς. Είμαι σίγουρος όμως ότι στην Κύπρο, αν δείτε ένα πράγμα όπως την μαγιονέζα και να πείτε είναι ταραμάς, θα πείτε δεν είναι ταραμάς. Στην Ελλάδα είναι το αντίθετο. Αν πάτε και κάνετε κόκκινο ταραμά, να ξέρετε ότι θα έχετε πρόβλημα. Ο λευκός ταραμάς είναι και ο γνωστός και ο ελληνικός ο παραδοσιακός. Εμείς μάθαμε με τον κόκκινο όμως και θα σας δείξω γιατί είναι και αυτός απίθανος. Όσοι θέλετε όμως, μπορείτε να πάτε εκεί στα Delicatessen και να πάρετε λευκό ταραμά. Είναι η ίδια διαδικασία.
Ο λευκός ο ταραμάς είναι πιο ευγεστός, θα το δοκιμάσετε και αυτόν και θα μου πείτε την άποψή σας. Επίσης θα φτιάξουμε άσπρη μυγδαλένιο χαλβάν, όπως έχω πει και στα υλικά μου. Ο χαλβάς αυτός είναι σκασαρόλας. Είναι έτσι λευκός, θα τον δείτε αρωματισμένος πολύ με πορτοκάλι, θα τον βάλουμε στη φόρμα και θα τον κόψουμε, θα δείτε, θα εντυπωσιαστείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το ψωμί μας. Όπως θα δείτε, σε ένα μπολ θα φτιάξω σήμερα εδώ πολύ απλά και εύκολα τη συνταγή με το χέρι. Δεν θα χρειαστώ ούτε μίξερ, είναι πανεύκολη συνταγή, πολύ κλασική παραδοσιακή συνταγή. Τι θα κάνουμε, θα ρίξουμε τη μαγιά πάνω από τον μπολ, σε μία γωνιά, τη ζάχαρη πάνω από τη μαγιά και θα βάλουμε και αλάτι. Αλάτι πάντα δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί που είναι η μαγιά, γιατί θα σκοτώσει τη μαγιά. Βάζουμε και αλάτι. Και τι θα κάνουμε εδώ, πολύ απλό ψωμί. Βάζουμε το ελαιόλαδο μέσα στο νερό. Το νερό, όπως σας έχω πει, όταν φτιάχνουμε ψωμιά θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου 25, να βάλετε 25 βαθμούς, όχι δωματίου. Και τι θα κάνουμε, θα ανακατέψουμε πρώτα με μία μαρίζα, έτσι. Να την εδώ. Λίγο το αλεύρι μαζί με το ελαιόλαδο, αφού είναι λαδένια, ονομάζεται λαδένια, σημαίνει ότι πρέπει να έχει και ελαιόλαδο. Να βάλετε καλή ποιότητα σε ελαιόλαδο. Ανακατέψουμε έτσι καλά. Και αυτό το ζυμάρι θα πρέπει να το ζυμώσετε λίγο με τα χέρια σας. Έτσι καλά. 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια χωριάτικο και ζύμωμα. Και αυτό το αλεύρι πρέπει να γίνει μία μπάλα, όπου αυτή την μπάλα θα την αφήσετε να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Και αυτή μετά, αφού ξεκουραστεί για μισή ώρα, θα φουσκώσει, θα ενεργοποιηθεί η μαγιά και θα βοηθήσει το μείγμα και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Αφού τελειώσουμε, θα το σκεπάσουμε όπως έχω πει και θα έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε. Ένα φουσκωμένο, πολύ ωραίο ζυμαράκι. Δεν είναι δύσκολο. Ακολουθήστε τη συνταγή και θα εντυπωσιαστείτε. Μυρίζει και ωραία, μ' αρέσει. Και τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε ένα πυρέξ, ελαιόλαδο κάτω στη βάση. Θα πάρουμε το ζυμαράκι μας. Θα το βάλουμε εδώ και θα το πιέσουμε έτσι. Και μετά θα το αναποδογυρίσουμε για να ξανασυνεχίσουμε έτσι, να μας βοηθήσει το λάδι να πάει παντού. Θα σας θυμίσει, για όσους ασχολείστε με τα ψωμιά, λίγο τη φοκάτσα που έφτιαξα κι εγώ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά για την καθαρά Δευτέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού έχουμε φτιάξει τη βάση που έχουμε βάλει το ψωμί, θα αρχίσουμε να αρωματίζουμε το ψωμάκι μας. Πώς, τι θα κάνουμε. Κλασική συνταγή, απίθανη. Κόβουμε σε φέτες το κρεμμύδι. Κρεμμύδι κόκκινο θα βάλω εδώ. Θα ρίξω το κρεμμύδι από πάνω. Μεσογειακό, έτσι ωραίο ψωμάκι. Είναι μια κλασική ελληνική συνταγή. Πολύ αρχαία. Είναι η πίτσα τους, να το πω έτσι. Τώρα, έχουμε βάλει το κρεμμύδι. Το ψωμάκι θα φουσκώσει, άρα μην ανησυχείτε. Το κρεμμύδι, φανταστείτε το, να ψηθεί τόσες ώρες. Με τόση ώρα που θα ψηθεί μέσα στο φούρνο, θα καραμελώσει και θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα πάνω στο ψωμάκι μας. Κόβω και την ντομάτα. Και βάζω και την ντομάτα. Όπως φτιάχνουμε μία πίτσα. Απλώς αυτή η πίτσα, να το πω έτσι, δεν έχει τυρί. Και είναι ένα πανεύκολο ψωμί που μπορείτε να το φτιάξετε και ευγεστό, γιατί έχει και την ντομάτα, αν το έχει και το κρεμμύδι του. Είναι ένα απίθανο ψωμάκι. Τι θα κάνουμε τώρα. Ελιές. Έτσι από πάνω. Και λίγο αλάτι από πάνω. Και λίγο πιπέρι. Να πάρουν γεύση οι ντομάτες και όλα αυτά τα λαχανικά. Θα βάλετε και ριγανούλα και λίγο ελαιόλαδο και αυτό θα μπει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά.
και θα έχετε έναν υπέροχο αποτέλεσμα. Πανεύκολη συνταγή, θέλω να τη φτιάξετε, γιατί είναι ένα πολύ διαφορετικό ψωμί από αυτά που ξέρετε και θα σας αρέσει πολύ, γιατί μας αρέσει στην Κύπρο το κρεμμύδι και η ντομάτα. Τώρα, αντικολλητικό τηγάνι, το έχω βάλει πάνω στη φωτιά να ζεσταθεί. Θα βάλω γάντι ξανά και θα κόψω τις σουπιές μου σε πιο μικρά κομμάτια. Πολύ σημαντικό οι σουπιές να είναι μικρά κομμάτια για να βοηθήσουμε να ψηθούν. Τι θα κάνω όμως, ένα μυστικό που έμαθα και εγώ με την εμπειρία μου στο αντικολλητικό τηγάνι. Βάζω αλάτι μέσα στο τηγάνι και παίρνω το μαχαίρι μου, όπως είναι η σουπιά, την κόβω σε μικρά κομμάτια, στα τέσσερα. Όταν είναι καθαρισμένη, θα είναι έτσι πολύ πιο εύκολα να τη χρησιμοποιήσετε. Κόβω έτσι τη μέση τα πλοκάμια και θα πάρω με το γάντι, θα τα βάλω μέσα στο τηγάνι τώρα. Δεν θα βάλω λάδι, πρέπει να ακούγεται αυτός ο ήχος. Και όπως έχω πει, με αλάτι θα βοηθήσουμε να θωρακιστεί η σουπιά και να γίνει πολύ εύγευστη. Ήδη ξεκίνησε αυτός ο ήχος και ψήνει πολύ ωραία τη σουπιά. Ένα μυστικό που έμαθα με την εμπειρία μου μέσα στα εστιατόρια που δουλεύω. Μας αρέσει πολύ και το φτιάχνω και μου αρέσει πολύ, γιατί θα το δείτε όταν θα ψηθεί, θα φαίνεται πάρα πολύ ωραία η σουπιά. Τώρα, ανακατεύω λίγο μέσα στο τηγάνι. Προσπαθήστε να μην βαρυψηθεί εδώ. Με αυτόν τον τρόπο βγάζει την υγρασία του η σουπιά. Γι' αυτόν το κάνω έτσι και δεν έβαλα ελαιόλαδο ακόμη, για να με βοηθήσει να βγάλει την υγρασία του και μετά να συνεχίσω με το κρεμμύδι και με το ελαιόλαδο και όλα αυτά. Άρα, μέχρι να ψηθεί η σουπιά εδώ, παίρνω το κρεμμύδι μου, ψιλοκομμένο ή αν δεν θέλετε ψιλοκομμένο σε ροδέλες λεπτές. Εμένα μου αρέσει πάντα να είναι ψιλοκομμένο το κρεμμύδι για να ψηθεί καλά. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει ένα πανεύκολο ψωμί λαδένια κιμόλου, έτσι μιας περιοχής στην Ελλάδα, απίθανης. Απίθανο ψωμί. Το έχουμε βάλει και μέσα στο φούρνο να ψηθεί. Και τι κάνω, ρίχνω το κρεμμύδι μέσα, αφού έχει θωρακιστεί η σουπιά. Ελαιόλαδο. Τώρα χρειάζεται ελαιόλαδο, αφού έχει βγάλει την υγρασία του. Θα βάλουμε και σκόρδο. Χρειάζεται σκόρδο η συνταγή μας. Στα ψάρια, όλα τα ψάρια εγώ βάζω σκόρδο, μ' αρέσει. Ωραία, είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Φτάνει, όπως έχω πει, για να είναι ωραίο το φαγητό σας με το σκόρδο, να σοτάρετε καλά το σκόρδο, να ψηθεί, να βγάλει αρώματα. Παίρνω μια ξύλινη κουτάλα, ανακατεύω το κρεμμύδι και το σκόρδο και θα τα αφήσω λίγο εκεί. Θα ρίξω και τη δάφνη μου μέσα και θα βάλω περτέ ντομάτας. Ο περτές ντομάτας θα δέσει το φαγητό μου και θα μου δώσει ένα πολύ ωραίο χρώμα μαζί με το μελάνι σουπιάς που θα χρησιμοποιήσω σε λίγο. Μια φαγητό της κασαρόλας που χρειάζεται να ψηθεί καλά. Έτσι μας αρέσει να έχουμε και ψωμάκι δίπλα να βουτάμε μέσα σε αυτήν τη σάτσα που θα βγάλει. Το μελάνι δεν το έχω βάλει ακόμη, ο λόγος είναι για να μην μου βγει τελείως μαύρο το χρώμα μέσα στη συνταγή. Πρώτα θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά και μετά. Άστε τον ντομάτο περτέ, το λέω πολλές φορές, να βγάλει αρώματα, μην βιάζεστε. Και θα ξεκινήσω τώρα μαζί με το σιρόπι. Θα φτιάξω το σιρόπι για το χαλβά της κατσαρόλας. Βάζω το χυμό πορτοκάλι, τη ζάχαρη, και νερό.
μέσα στο κατσαρολί. Και αυτό θα το βάλω σε δυνατή φωτιά, έτσι ώστε να γίνει ένα σιρόπινο που θα ρίξω μέσα στο χαλβά. Ανακατεύω λίγο τη σουπιά μου εδώ. Και τι θα κάνω, θα ρίξω το ούζο. Εσείς στο σπίτι, αν έχετε μάτι με φωτιά, να ξέρετε τι θα ανάψει τώρα. Θα περιμένουμε να εξατμιστεί το ούζο. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός με το ούζο. Θα ρίξω και το ζωμό μου μέσα, να δυναμώσει έναν κύβο έτσι. Θα ανακατεύσω λίγο. Φεύγω και τα υλικά μου, γιατί χρησιμοποιώ τα πάντα τώρα και αυτό φεύγουν από εδώ. Ήδη και έτσι τρώγεται, να σας το πω. Για να καταλάβετε, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα, απίθανο. Τρελαίνομαι μόνο μου το βλέπω. Αφού εξατμιστεί και το ούζο, θα σας δείξω τώρα τι θα κάνουμε. Θα δείτε το σπανάχι, το έχω πλύνει τρεις φορές σε κρύο νερό. Πώς πλένουμε ένα σπανάχι, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Είναι 6 δέσμες και θα το ρίξω μέσα και θα δείτε πόσο θα μείνει, δεν θα μείνει τίποτε. Πάντα να ξέρετε ότι για να πλύνω το σπανάχι εγώ στο σπίτι μου, το βάζω σε μπολ, το καθαρίζω, το βάζω σε μπολ με νερό και μετά το στραγγίζω. Το επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία 3 φορές. Γιατί το σπανάχι είναι από τα λίγα λαχανικά που έχουν πολύ χώμα πάνω. Αφού το έχω πλύνει και το στραγγίξει, ρίχνω το σπανάχι έτσι από πάνω. Αυτόν, καθώς μαραίνει το σπανάκι, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο. Θα βάλω ακόμη λίγο τώρα και αν δείτε δεν το κόβω σε μικρά κομμάτια, γιατί θέλω να φαίνονται όταν θα ψηθεί το σπανάκι. Αυτό θα το αφήσω εδώ και θα συνεχίσω τώρα με να προσθέσω και το μελάνι της σουπιάς. Το μελάνι είναι καθαρισμένο. Θα μας δώσει έτσι πολύ ωραία γεύση. Για όσους δεν τους αρέσει το μελάνι, κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν και καθαρισμένες σουπιές. Εμένα μου αρέσουν οι σουπιές με το μελάνι. Ήδη μόλις το βάλα τώρα μυρίζει το μελάνι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλω πίσω το σπανάκι. Έχουμε κάνει το σιρόπι εδώ στην κατσαρόλα που έχουμε βάλει νερό, πορτοκάλι και ζάχαρη. Και σε αυτήν την κατσαρόλα τώρα θα ανάψω τη φωτιά μου για να δείξω μέσα στον κατσαρόλα εδώ, για να ψήσουμε το χαλβά μας, που θα είναι πολύ, πολύ εύκολη συνταγή. Βάζουμε το λάδι όπως είναι στη συνταγή. Ρίχνουμε τα δύο είδη σιμιγδάλι, λεπτό και χοντρό, έτσι να υπάρχει μια ωραία πυκνότητα μέσα στο χαλβά το δικό μου που φτιάχνω. Καθαρίσουμε λίγο εδώ. Και τώρα τι θα κάνω, θα ανακατέψω λίγο το σπανάκι και αν δείτε ξεκίνησε και μαραίνει. Και τι θα κάνω, θα συνεχίσω να το προσθέσω και άλλο σπανάκι από πάνω. Από κάτω είναι οι σουπιές. Βγάζουν τα ζουμιά τους στο σπανάχι, μαραίνει και απορροφά το η σουπιά και είναι απίθανο. Τώρα παίρνω ακόμη μια ξύλινη κουτάλα και ανακατεύω το σιμιγδάλι μαζί με το λάδι σε δυνατή φωτιά. Αυτό θα βοηθήσει να καμπουρδιστεί η σιμιγδάλι, τα δύο είδη σιμιγδαλιού. Και μετά με το κουτάλι θα παίρνω από εδώ και θα ρίχνω το σιρόπι μέσα. Και θα ανακατεύω και θα έχουμε έναν ωραίο χαλβά κατσαρόλας. Το μόνο που χρειάζεστε μία κουτάλα για να παίρνετε το μείγμα σας και να το ρίχνετε μέσα. Ή επειδή είναι μικρό, μπορείτε να ρίχνετε και σιγά σιγά μέσα. Άρα, να επαναλάβουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε φτιάξει το υπέροχο ψωμί που έχουμε βάλει το ζύμι μας, που με το νερό, τη μαγιά και το ελαιόλαδο μαζί με το αλάτι και τη ζάχαρη. Έχει γίνει μια μπάλα, αυτή την μπάλα την αφήνετε μισή ώρα
την ανοίγεται μέσα στο ταψί, στο πυρέξ που έχει ελαιόλαδο από κάτω, αφού είναι λαδένια. Την ανοίγεται και από πάνω. Κόβεται λεπτές φέτες από κόκκινο γκρεμμύδι ή λευκό, ό,τι θέλετε, και ντομάτα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Αυτό μπαίνει μέσα στο φούρνο και το ψωμάκι μας όταν θα ψηθεί θα το δείτε το αποτέλεσμα. Είναι εξαιρετικό. Επίσης, έχουμε φτιάξει τις σουκιές. Έχω δείξει το μυστικό που λέω πολλές φορές. Τι γίνεται, βάζουμε τη σουκιά με αλάτι σε αντικολλητικό τηγάνι να ζεσταθεί, έτσι ώστε να θωρακιστεί και να βγάλει την υγρασία του. Και όταν βγάλει την υγρασία του, συνεβάζω ελαιόλαδο, γκρεμμύδι, σκόρδο, ψήνεται η σουκιά και συνεχίζω με το να προσθέσω μέσα το ούζο, την ντοματοπερτέ και το σπανάχι. Σιγά σιγά το σπανάχι τραβάει, βγάζει την υγρασία, η υγρασία απορροφάει η σουκιά και γίνεται ένα πολύ ωραίο φαγητό της κασαρόλας. Θα συνεχίσω και εδώ, αφού έχει η σιμιγδάλη, κοιτάξτε πώς έχει γίνει αφού ψήθηκε μέσα στο λάδι, με τη ξύλινη κουτάλα ανακατεύω συνεχώς. Πάμε να δούμε και εδώ το σιρόπι μας. Το σιρόπι πρέπει να διαλυθεί η ζάχαρη. Γιατί θα κάνω, θα ρίχνω σιγά σιγά σιρόπι μέσα στο χαρβάν της κασαρόλας μας. Θα σβήσω τη φωτιά αφού έχει διαλυθεί και θα ανακατεύω έτσι τώρα. Και αυτό το μείγμα, για να γίνει πολύ ωραίο, θα του δώσουμε γεύση με δύο πορτοκάλια. Αφού είναι χαρβάς με πορτοκάλι, θα βάλουμε και φρέσκο πορτοκάλι. Τι θα το κάνει πολύ ξεχωριστό αυτό, το ξύσμα. Το ξύσμα είναι αυτό που θα κάνει πολύ εντυπωσιακό το χαρβά μας. Άρα, πριν να φάτε τα πορτοκάλια σας, να κάνετε το ξύσμα, να το φυλάξετε για να φτιάξετε το χαρβάν της κατσαρόλας. Μην βάλετε το άσπρο μέρος, μόνο το εξωτερικό. Το άσπρο μέρος πικρίζει, αλλά όταν δεν βάζετε αυτό, να ξέρετε, όσοι δεν έχετε δοκιμάσει να βάλετε ξύσμα όταν φτιάχνετε τα γλυκά σας από τα ασπεροειδή που φτιάχνουμε, δεν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Κάνει πολύ έντονη τη γεύση του και μας δίνει μια φρεσκάδα, μια ωραία νότα έτσι από το πορτοκάλι που του πάει πάρα πολύ. Και επίσης δεν το πετάμε, είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι που το καθαρίζουν το πορτοκάλι και το τρώνε, φανταστείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Ήδη εδώ μυρίζει πορτοκάλι παντού. Τώρα αφού είναι έτσι, μπορείτε να καθαρίσετε για να τα φάτε. Ανακατεύουμε. Και επίσης, το ξύσμα από το πορτοκάλι έχει χρωστική ουσία και θα μας δώσει ένα πολύ ωραίο χρώμα μέσα στο χαρβά μας. Θα φαίνεται έτσι πορτοκαλί. Ρίχνουμε σιρόπι πάλι. Ανακατεύουμε σιγά σιγά να το τραβήσει και αυτό. Δεν πρέπει να το βάλετε με μιας μέσα. Με μια ξύλινη κουτάλα ανακατεύουμε συνεχώς. Εδώ το σπανάχι να το δούμε λίγο μέχρι να απορροφήσει λίγο τι γίνεται. Κοιτάξτε τι φαγητό φτιάχνουμε σήμερα. Απίθανο. Αφού έχει τραβήξει το σπανάχι, θα συνεχίσω να προσθέσω ακόμη λίγο. Μπορείτε να το φτιάξετε την ίδια διαδικασία και με οχταπόδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όπως έχω πει, δεν κόβω σε μικρά κομμάτια εγώ το σπανάχι μου. Θέλω να φαίνεται, θα με βοηθήσει να είναι υπέροχο το αποτέλεσμα. Τι κάνουμε τώρα, ρίχνουμε νερό και το αφήνουμε να ψηθεί με όλα τα ζουμιά που έχουμε βάλει μέσα. Ούζο, ντοματοπερτέ, το σπανάχι, όλα αυτά θα μου βγάλουν μια ωραία σάτσα που θα είναι απίθανη. Αλάτι δεν έχω βάλει, πάντα στα μαγειρευτά, ειδικά στα ψάρια, στο τέλος βάζω αλάτι. Θα ρίξω και το υπόλοιπο σιρόπι και θα ανακατέψω μέχρι να απορροφήσει αυτό. Θα δείξω το αμύγδαλο. Έχω φέρει αμύγδαλο φιλέ, το βρίσκεται παντού, είναι καθαρισμένο λεπτό έτσι για να ρίξω μέσα να μου δώσει περισσότερη γεύση στο χαλβά μου. Ανακατεύω ωραία, δεν βιάζομαι. Φτιάχνουμε ωραίες συνταγές
φανταστείτε αυτές τις τέσσερις συνταγές και ακόμη τον ταραμά δεν τον έχω φτιάξει. Φανταστείτε αυτούς τους συνδυασμούς μαζί σε έναν τραπέζι. Τι άλλο να πω, είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν ήθελα να δείξω κάρβουνο. Κάρβουνο, θυμούμε πόσα χρόνια είμαι στην καθαρά Δευτέρα. Πάντα μου θυμίζει τα κάρβουνα. Ήθελα να δείξω κάτι άλλο, έτσι για να αλλάξετε κι εσείς λίγο την νότα του τραπεζιού σας όταν θα πάτε στα χωράφια να φάτε μαζί με την οικογένειά σας ή στο σπίτι φυσικά. Τώρα να κατέβω έτσι σιγά σιγά. Ο χαλβάς ξεκίνησε και τραβάει το σιρόπι. Θα ρίξω και το επόμενο εδώ που είναι πάρα εύκολα και απίθανα. Να φύγω και το κατσαρολάκι μου που έχουμε φτιάξει το σιρόπι. Να σας δείξω και το σκεύος που θα ψήσουμε το χαλβά μας. Το έχω εδώ έξω. Έχω πάρει αυτό. Φανταστείτε ότι θα ψηθεί, θα έχει αυτό το σχήμα. Αν δεν το έχετε, μπορείτε και σε ένα γυάλινο πυρέξ να είναι ορθογώνιο, να το ρίξετε μέσα. Θα είναι μια χαρά. Σίγουρα αυτά θα μας δώσει και έναν ωραίο, έτσι, μια ωραία εικόνα όταν θα το σερβίρετε στους φίλους σας. Φυσικά δεν είναι φαγητό μόνο για την καθαρά Δευτέρα αυτό. Είναι συνταγές πολύ ωραίες. Ρίχνουμε και το αμύγδαλο μέσα στο σιρόπι μας, μέσα στο χαλβά μας. Αν δείτε λίγο εδώ, ο χαλβάς θα τον ανακατεύετε μέχρι να σφίξει το μείγμα. Θα το καταλάβετε ότι την ώρα που θα ξεκινήσει να ψήνεται το μείγμα θα σφίξει πολύ απότομα. Άρα πρέπει να είστε από πάνω. Να δείξουμε και λίγο το ζουμάκι από τις σουπιές με το σπανάκι εδώ, τι είναι απίθανο. Κοιτάξτε, πολύ ωραίο, φρέσκες σουπιές εδώ με το μελάνι τους. Ειδικά για τη μέρα της καθαράς Δευτέρας θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες. Και το σπανάκι με αυτόν τον τρόπο που δεν ψήνεται, δεν το κόβω πολύ μικρά κομμάτια, είναι ολοπράσινο. Αυτό ήθελα να δείξω από την αρχή, γιατί με το να κόψετε μικρό το σπανάκι σας, να ξέρετε ότι θα σφίξει, θα τραβήξει, θα μείνει πολύ μικρό και δεν θα φαίνεται. Ενώ με μεγάλα κομμάτια θα φαίνεται και το σπανάκι σας, θα σας δώσει μια ωραία φρεσκάδα μέσα στα ψάρια σας και θα φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Τώρα φεύγω και αυτά τα υλικά, τα βάλω εδώ. Αφού ξεκίνησε και ψήνεται και είναι προς τα τέλη, θα βάλω και πιπέρι που του πάει πάρα πολύ. Πάρτε μπόλικο πιπέρι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το φαγητό. Αλατάκι. Δεν βάζω πολύ αλάτι. Ένα κουταλάκι τώρα. Θα αρχίσω να βουτάω, να παίρνω ζουμάκι πάνω στο ψωμί. Αλλά θα το αφήσω ακόμη λίγο να ψηθεί. Τώρα, όπως σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγο, ο χαλβάς θα τον καταλάβετε όταν αρχίσει να ψήνεται. Ήδη απότομα τώρα αρχίσε να δένει. Να τραβάει το, να πω τι εννοώ, να τραβάει το σιμιγδάλι την υγρασία και την υγρασία από το σιρόπι και να γίνεται έναν ωραίο, έτσι, μια ωραία ζύμη δεμένη. Δεν πρέπει να μείνει, πρέπει να είστε από πάνω από τη φωτιά, γιατί αν το αφήσετε και να πείτε ότι σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο, θα καεί. Και όταν καεί ο χαλβάς, έχετε κάλαθο δίπλα σας να πετάξετε. Πρέπει να προσέχετε, είναι μια συνταγή έτσι εύκολη, αλλά πρέπει να είστε από πάνω. Έναν άλλο μυστικό, πάντα σε αυτά τα ασκεύη τα αντικολλητικά να βρέχετε λίγο με νερό, γιατί όταν θα βάλετε μέσα το χαλβά και να αποδογυρίσετε θα ξεκολλήσει πιο εύκολα. Κάποτε που κολλάει να ξέρετε ότι χρειάζεται ή λίγο λάδι ή λίγο νερό. Επειδή έχει λάδι η συνταγή με εμένα, είναι χαλβά του κατσαρόλας με λάδι, υπάρχουν και χωρίς λάδι φυσικά, πάντα να ξέρετε ότι δεν κολλάει. Αλλά εσείς που δεν φτιάχνετε με λάδι και κολλάει, αλείψετε με λίγο νερό τη βάση σας και θα είναι μια χαρά. Κοιτάξτε το χαλβά τώρα. Έχει ξεκινήσει να δένει. Ήδη κολλάει στη ξύλινη κουτάλα μου. Λοιπόν, αφού είναι έτοιμο και αυτό, θα πάρω μια κουτάλα για να με βοηθήσει. Και θα ξεκινήσω να ρίχνω το χαλβά μέσα στο ταψί
μέσα στο σκεύος όπου θα το παγώσουμε μετά. Ρίχνουμε μέσα το χαρβά που είναι και με πορτοκάλι και με αμύγδαλο φιλέ. Αυτό θα το αφήσετε να παγώσει και θα δείτε το αποτέλεσμα σε λίγο. Τώρα, με το κουτάλι πιέζουμε έτσι καλά και ένα άλλο μυστικό. Πάντα κάνουμε αυτή την κίνηση να φύγει ο αέρας από μέσα. Γιατί αν μείνει αέρας, να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα θα τον κόβετε και θα σπάζει. Ένα ακόμη μυστικό σήμερα με την εκπομπή. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Θα το αφήσουμε να κρυώσει ο χαρβά μας. Το ψωμί μας να είναι έτοιμο και οι σουπιές μας να ξεκινήσουν και με τον ταραμά. Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω. Η σουρκιά εδώ είναι απίθανη. Να τη δείξουμε λίγο πώς δείτε τον καπνό. Το άρωμα είναι τέλειο. Απίθανο, μαγειρευτό φαγητό. Το χαμήλωσα τη θερμοκρασία. Την έβαλα στο νούμερο 1 στο ηλεκτρικό τηγάνι. Έτσι, ας υποψηθεί να μελώσει ακόμη 2-3 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να ήσασταν εδώ και να τη δοκιμάσετε. Εγώ έχω δοκίμασα λίγο. Τρελαίνομαι για τη σουρκιά. Έχω φτιάξει καλύτερο φαγητό από τη μητέρα μου σήμερα. Λοιπόν, να φτιάξουμε τον ταραμά. Απίθανη συνταγή, πάρα πολύ ωραία. Σε έναν μπολ έχω βάλει το ψωμί και τι θα κάνω. Θα ρίξω λευκό αναψυκτικό, ξέρετε ποιο αναψυκτικό εννοώ. Θα το αφήσουμε να απορροφήσει. Είναι μια έτσι ωραία συνταγή γιατί μου αρέσει με το λευκό αναψυκτικό γιατί θα βγει πιο αφράτη, πιο σαφράτος ο ταραμάς μου. Και με αυτόν τον τρόπο το λευκό αναψυκτικό έχει και άρωμα λεμόνι. Το λεμόνι πάει πολύ με τον ταραμά φυσικά και με όλα τα ψάρια. Και τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το γάντι και θα πιέσω έτσι μέσα το ψωμί να τραβήξει μέσα το αναψυκτικό. Με αυτόν τον τρόπο θα το απορροφήσει και θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Αφήνουμε εδώ για περίπου ένα λεπτό και τι κάνουμε. Θα πάρουμε το κρεμμύδι και θα το ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά. Εσείς στο σπίτι, αν θέλετε και μπορείτε, τρίψετε το κρεμμύδι σας. Θα χρειαστούμε για τον ταραμάν έναν καλό μίξερ με μαχαίρια, πολυκόπτη βασικά, έτσι ώστε να ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι μαζί με τον ταραμά. Να γίνει ένα μους. Αφού ψιλοκόψαμε το κρεμμύδι, θα ανοίξουμε τον πολυκόπτη μας εδώ, θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι βάλω όλο και θα βάλουμε και τον ταραμά. Και θα το χτυπήσουμε για λίγο. Ανοίγουμε με τη σπάτουλα, παίρνουμε τις άκριες. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Και τι θα κάνουμε. Καινούριο γάντι και θα σφίξουμε τώρα το ψωμί αφού απορρόφησε το αναψυκτικό. Αν δεν σας αρέσει να βάλετε αναψυκτικό μπορείτε να βάλετε και νερό, αλλά είναι ένα μυστικό που σας λέω έτσι αν σας αρέσει και εσάς, γιατί είμαι σίγουρος σας αρέσουν τα μυστικά. Τι κάνουμε τώρα, ανοίγουμε το πολυκόπτη, να βάλω και το άλλο μου το γάντι. Και τι κάνουμε, πιέζουμε έτσι το ψωμί, θέλουμε να φύγει όλο το αναψυκτικό από μέσα, η υγρασία βασικά. Το πιέζουμε έτσι να φύγει όλο. Και κάνουμε μικρές μπαλίτσες. Με το να πιέζουμε έτσι θα φύγει όλη η υγρασία και θα μείνει μόνο λίγο από το άρωμα του αναψυκτικού. Και το ψωμί θα είναι μαλακό
και μας δώσει μια ωραία νυφή από τον ταραμά. Κάτι άλλο στη συνταγή μου, σας λέω, ίση ποσότητα από ελαιόλαδο και ηλιέλαιο. Ο λόγος είναι να μην είναι πολύ έντονη η γεύση του λαδιού. Αν βάλετε ελαιόλαδο, ναι, είναι πιο ωραίο, ναι, είναι πιο υγιεινό, αλλά θα είναι πολύ έντονο το ελαιόλαδο μέσα, ενώ με το ηλιέλαιο θα βοηθήσει για να είναι και πολύ πιο ωραίο. Βγάζουμε τα γάντια. Βάζουμε το μείγματο. Κλείνουμε ωραία το μίξερ και χτυπάμε. Και τώρα βάζουμε το ηλιέλαιο μαζί με το λάδι μαζί από πάνω. Αφήνουμε λίγο το μείγμα να ξεκινήσει να χτυπιέται. Φρέσκο χυμό από ένα λεμόνι. Να βάλω και το επόμενο. Αφαιρούμε τα κουκούτσια. Καθαρίζουμε λίγο εδώ και ο ταραμάς μας σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμος. Απίθανος, πολύ ωραίος. Με τη σπάτουλα παίρνουμε λίγο τις άκριες. Δεν πετάμε τίποτε, ο ταραμάς είναι απίθανος. Ξανακλίνουμε και χτυπάμε ακόμη για 10 δευτερόλεπτα. Και όπως σας έχω πει, εσείς στο σπίτι να θέλετε να βάλετε λευκό ταραμά, θα χαρώ πολύ περισσότερο. Είναι πολύ ωραίος, πολύ ευγεστός, αλλά στην Κύπρο έχουμε μπει ξανά. Μας αρέσει πολύ ο κόκκινος ο ταραμάς. Σας πω και μια μικρή ιστορία τώρα. Σε ένα από τα εστιατόρια που εργαζόμουν παλιά, ήθελα να βάλω λευκό ταραμά. Και όταν πήγε ο λευκός ταραμάς σε πελάτη, νόμιζε ότι ήταν χαλασμένος ο ταραμάς και μου τον έστειλε πίσω. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ διαφορετικά που ξέρουμε στην Κύπρο. Αλλά πιστέψτε με, ο λευκός ταραμάς είναι και αυτός πολύ ευγέστος. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα από τον ταραμά. Απίθανος, τρελαίνομαι, το βλέπω. Ένα ψωμάκι που θα ψηθεί σε λίγο θα είναι ο τέλειος συνδυασμός μαζί. Καθαρίζουμε λίγο εδώ. Θα το γαρνίρουμε σε λίγο και πάμε να βγάλουμε το ψωμί από το φούρνο. Απίθανο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία η ελιά. Κοιτάξτε τι ωραίο ψωμί έχουμε φτιάξει. Τρελαίνομαι, το βλέπω και θέλω να φάω. Τι θα κάνουμε? Θα αφαιρέσουμε το ψωμί από μέσα. Πρώτα όμως με ένα μαχαίρι μικρό. Θα τα αφήσετε να κρυώσει εσείς στο σπίτι. Έτσι καλά. Τώρα είναι ζεστό εμένα, αλλά θέλω να το βγάλω για να το δείτε. Και μυρίζει και πολύ ωραία και είναι και τραγανό. Τρελαίνομαι μόνο που τα λέω αυτά. Θα πάρω μία έτσι σπάτουλα για να με βοηθήσει να το αφαιρέσω. Και θα πάρω ένα ξύλο. Αν θέλετε μπορείτε να το σερβίρετε και έτσι, αλλά εγώ δεν θέλω, θέλω να το σερβίρω ολόκληρο. Τώρα, αφού έχω κόψει τις άκριες, θα το βγάλω με τον τρόπο το δικό μου. Θα το φέρω εδώ κοντά. Προσέχετε γιατί καίει εσείς στο σπίτι.
Αφού το βγάλαμε από το ταψάκι μας, θα βάλουμε φυσικά ελαιόλαδο από πάνω. Έτσι, το ψωμάκι να τραβήξει, λαδένια. Φυσικά θα το βάλουμε και λίγη έτσι φρέσκα ρίγανη από πάνω. Να δώσει και ένα πολύ ωραίο χρώμα. Μου αρέσει έτσι φρέσκα, τα φρέσκα βότανα βασικά. Και ελάχιστο δεντρολίβανο. Όπως σας έχω πει, μου θυμίζει πολύ την ιταλική τη φοκάτσα αυτό το ψωμί. Αλλά και η ελληνική αυτή λαδένια είναι απίθανη. Θέλω να τη δοκιμάσετε, θα εντυπωσιαστείτε, είναι πολύ μαλακή από μέσα, από πάνω η ντομάτα, το κρεμμύδι, απορροφάει το ζυμάρι και κάνει πολύ ωραίο το φαγητό σας. Θα το αφήσω εδώ και φανταστείτε να έχετε και δίπλα έναν ταραμάνο όπως έχω φτιάξει εγώ και να κάνετε τον τυπάκι εκεί να κόβετε ψωμί και να τρώτε. Απίθανο συνδυασμό, τρελαίνω. Πάμε να δούμε και το επόμενο φαγητό μας. Χαλβά της κατσαρόλας, να δείτε λίγο που τον έχουμε αφήσει να κρυώσει. Απίθανο. Τι κάνουμε τώρα? Βάζω το ξύλο από πάνω και χτυπάω και βγαίνει και ο χαλβάς. Απίθανος, τρελαίνομαι. Θα διακοσμήσουμε με λίγο έτσι φρέσκο δυόσμο και να βάλουμε και λίγη κανέλα από πάνω που πάει. Να βάλουμε έτσι ελάχιστη κανελούα, κανέλα που του πάει πολύ με το πορτοκάλι και να συνεχίσουμε με το φαγητό μας, τις σουπιές μας. Θα ανοίξω τώρα το καπάκι από τις σουπιές, θα προσθέσω μέσα φρέσκο κρεμμυδάκι προς το τέλος. Μ' αρέσει πάντα το φρέσκο κρεμμυδάκι στο τέλος. Να μου δώσει και λίγο χρώμα. Δεν μ' αρέσει να το ψήνω εγώ μαζί με τις σουπιές. Και θα βάλω και ψιλοκομμένο άνηθο. Πάει πάρα πολύ ο συνδυασμός από σπανάκι και άνηθο μαζί με τις σουπιές. Και τώρα θα ανακατέψω λίγο μαζί όλα τα υλικά, έτσι να πάει παντού. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Έτσι μου δίνει και ωραία χρώματα τώρα και θα στήσω και αυτόν το πιάτο για να δείτε τι έχουμε φτιάξει σήμερα. Έτσι θα πάρω ένα βαθύ πιάτο γιατί το ζουμάκι πρέπει να μείνει μέσα σαν τη σούπα, σουπίτσα έτσι από κάτω. Για να παίρνουμε το ψωμάκι και να δοκιμάζουμε. Βάζω στη βάση μου το σπανάκι να μου δώσει ύψος. Παίρνω το σπανάκι. Και αν θυμάστε πόσον έμεινε, πόσον ήταν από πάνω το σπανάκι μέσα στο τηγάνι, κοιτάξτε τώρα, έχει δέσει, έχει μελώσει με όλα τα υγρά από τις σουπιές και το μελάνι. Και τώρα από πάνω θα αρχίσω να βάζω τη σουπιά. Ψημένη μαλακιά, πολύ ευγεστή, πρέπει να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Και όπως σας έχω πει, δεν βαρυψύνω έτσι τα λαχανικά μου όπως το σπανάκι. Χρειάζεται να μείνει, να δέσουν να μαζί, αλλά δεν πρέπει να ψηθεί πάρα πολύ ώρα. Εγώ αυτό στην κατσαρόλα το ψήνω περίπου για 30 με 40 λεπτά. Μετά δεν θα είναι ωραίο. Απίθανο, πολύ ωραίο, φαίνεται έτσι εντυπωσιακό και το στήσιμο γιατί έχω βάλει το σπανάκι στο κέντρο, μου έχει δώσει ύψος και από γύρω έχω βάλει τις σουπιές μου και φαίνονται και είναι πολύ μαλακό, πιστέψτε με, θα το φτιάξετε ειδικά με το μελάνι να δείτε, επειδή έχω βάλει και ούζο και το ματοπερτέ, δεν είναι μαύρο, είναι κόκκινο έτσι λίγο πιο απαλό και του πάει πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, έχουμε φτιάξει 4 υπέροχες συνταγές, πανεύκολες. Θα κόψω λίγο κρεμμυδάκι να διακοσμήσω και τον ταραμά. Δεν θα τον αφήσω έτσι τον ταραμά. Οι ελιές του πάνε πάρα πολύ του ταραμά, να το ξέρετε. Θα βάλω και λίγο ελαιόλαδο.
Έχουμε φτιάξει 4 πολύ ωραίες συνταγές που θα πρέπει να δοκιμάσουμε, έτσι, για να δούμε τι έχουμε φτιάξει για σήμερα. Να δοκιμάσουμε πρώτα το κυρίως πιάτο, τον ταραμά. Να κόψουμε λίγο έτσι να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Πολύ μαλακό. Ξέρω ότι ο πατέρας μου ζηλεύει τώρα που τρώω σουπιές, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του φαγητά. Και λέω ότι έφτιαξα καλύτερο φαγητό από τη μητέρα μου. Σας το λέω αυτό και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα. Λοιπόν, γιατί πάντα όλοι μας λέμε ότι το φαγητό της μαμάς και της γιαγιάς είναι το καλύτερο. Να κόψω και ένα κομμάτι από το ψωμί. Κοιτάξτε από μέσα πόσο μαλακό είναι. Πόσο πολύ ωραίο μαλακό είναι. Και θα δοκιμάσω και τον ταραμά με το ψωμί. Καθαρά Δευτέρα στα φόρτε της. Το χαλβά δεν θα το χαλάσω, γιατί είναι απίθανος έτσι που φαίνεται. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε. Βιάζομαι να τελειώσω για να φάμε, παιδιά, εδώ είναι... Θέλω να κάνουμε καθαρά Δευτέρα σήμερα. Όλες οι συνταγές μου βρίσκονται στο savas_chef στο Instagram, στο Food News CY στο Facebook και στην προσωπική μου ιστοσελίδα Food News CY. Τώρα μπορείτε να βλέπετε όλες τις συνταγές μου στο YouTube channel, να μπείτε μέσα, να βρείτε το ταξίδι γεύση ο Food News CY, να κάνετε εγγραφή και να βλέπετε όλες τις συνταγές όπως και μέσα στη ιστοσελίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας σχόλια. Ειλικρινά σας λέω, θέλω να μου στέλνετε συνεχώς μηνύματα, μ' αρέσουν φωτογραφίες που μου στέλνετε, να συνεχίσετε κι άλλο για να παίρνω κι εγώ δυνάμεις για να φτιάχνω αυτές τις συνταγές και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας πολύ ωραίες συνταγές. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.